Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και δει την επιχειρηματικότητα στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Πολύ συχνά, με κάθε ευκαιρία, το SBC προσπαθεί να εστιάζει και σε αυτήν την οπτική, γιατί είναι και μια διέξοδος από την κρίση και γιατί είναι και μια πολύ αισιόδοξη ανάγνωση αυτού ακριβώς που συμβαίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Onex, τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξενοκώστα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την ανταπόκρισή σας. Εμείς για την πρόσκληση και για το πολύ σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας που χρειάζεται κάθε επιχείρηση που προσπαθεί να ξεδιπλώσει την κοινωνία αυτό που κάνει. Εσείς λοιπόν θέλουμε πάρα πολύ να ξεδιπλώσετε στους τηλεθεατές μας αυτό που κάνετε. Γιατί? Γιατί είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχειρηματική ιστορία. Είστε μία από τις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται στον κλάδο της καινοτομίας και της τεχνολογίας και μάλιστα με προϊόντα που ξεπερνούν τα, θα μου επιτρέψετε να πω, τις τάσεις, τα trends της εποχής, που είναι, ξέρω εγώ, η επικοινωνία ή τα mobile. Εσείς ασχολείστε με νανοτεχνολογία, με αεροναυπηγική και με μία σειρά τέτοιων εφαρμογών. Συστήστε μας με τον απλούστερο δυνατό τρόπο την εταιρεία σας. Η εταιρεία μας που ξεκίνησε μετά το 2004 στην Ελλάδα, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και τονίζω αυτό το μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς ξεκινήσαμε έχοντας μπροστά μας μόνο κρίσεις. Γνωρίζαμε ότι ένα μεταολυμπιακό περιβάλλον σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εύκολο, δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα πλάνο και σε ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ απλό. Σας διακόπτω για να ρωτήσω. Όταν λέτε γνωρίζατε, προφανώς γνωρίζατε ότι δεν θα τρέχουμε με τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. Προβλέπατε τότε πόσο δύσκολα θα εξελιχθούν τα πράγματα? Νομίζω ότι την εξέλιξη, ειδικά των τελευταίων 2 ετών και το πλέον διαστροφικό μυαλό οικονομικά, επαγγελματικά, δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Καθώς υπήρχαν μία σειρά εξελίξεων, οι οποίες ήρθαν να αλληλεπιδράσουν τόσο από το εσωτερικό της χώρας, όσο και από το εξωτερικό της χώρας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μελετώντας κάποιος την πορεία ενός απόλυτου αριθμού που ποτέ δεν λέει ψέματα, δηλαδή της δημιουργίας του εξωτερικού χρέους της χώρας και το ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχαν πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων εκτιναχθήκαν λόγω των έργων και όχι λόγω εξωτερικής ζήτησης, και συνδυασμό με το εμπορικό συζύγιο, που είναι κάτι που πρέπει να βλέπει κάποιος, αν το δούμε την Ελλάδα ως Ελλάδα ΑΕ, όλα αυτά δείχναν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το μήνυμα δεν ήταν σωστό. Βλέπατε δύσκολες μέρες, χωρίς ωστόσο να μπορείτε να συλλάβετε το μέγεθος αυτού που έρχεται. Βλέπαμε ουσιαστικά ότι ήρθε μια τεχνογνωσία στην Ελλάδα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων σε κρίσιμες υποδομές, δηλαδή σε ολοκληρωμένα συστήματα σε κρίσιμες υποδομές, όμως λόγω της ταχύτητας δεν μπορούσε να τα αφομοιώσει η αγορά. Υπήρχαν στελέχη που είχαν τεχνογνωσία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόλαβαν να δημιουργηθούν ελληνικές εταιρείες που πραγματικά θα μπορούσαν να λειτουργούν παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις. Η Onex είναι μία από αυτές τις εταιρείες. Η Onex είναι μία από αυτές τις εταιρείες. Είναι μία από τις εταιρείες η οποία στην αρχή ξεκίνησε φυσικά ολοκληρώνοντας λύσεις μεσαίου και χαμηλού, θα λέγαμε, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τεχνολογικές, κάνοντας κάποια ολοκληρωμένα έργα. Βέβαια, το όραμά μας ήταν από την αρχή να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το έσοδο, να εκμεταλλευτούμε αυτό το έσοδο, όχι για να το μετατρέψουμε σε μέρισμα των μετόχων, σε βίλα ή σε κάποιο πολύ ωραίο σπορ αυτοκίνητο, αλλά να επανεπενδύσουμε όπως κάνουμε από το 2004 τα κέρδη μας. Δεν έχει γίνει ούτε μία χρονιά δύναμη μερίσματος, ούτως ώστε δραστηριότητες με έσοδα χαμηλού συγκριτικού πλεονεκτήματος να επενδύονται σε έρευνα και ανάπτυξη. Και μάλιστα όχι τεχνολογική, δηλαδή όχι μόνο πώς θα εξελίξουμε το αποτέλεσμα της δουλειάς μέσω της τεχνολογίας, αλλά ριζική. Τι σημαίνει ριζική? Ριζική σημαίνει τολμώ να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνω. Λοιπόν, το μότο της Onex, όπως θα το δει κανείς αν επισκεφθεί τον ιστότοπο της εταιρείας, είναι όταν δεν μπορείς να βρεις το δρόμο, πρέπει να τον φτιάξεις. Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια περίοδο για αυτή τη χώρα που το δρόμο, οι απόψεις δίστανται, αλλά οι περισσότεροι βλέπουμε να μην τον έχουμε βρει ακόμη. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τον φτιάξουμε. Εσείς πρόσφατα τοποθετηθήκατε επ' αυτού του θέματος, πάντα με άξονα την καινοτομία και την τεχνολογία, και στο πλαίσιο του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εκεί λοιπόν είπατε ότι θα πρέπει οι ίδιες οι εταιρείες να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπούμε σε μια τροχιά ανάπτυξης, για να εισρεύσουν κεφάλαια, για να γίνουν επενδύσεις. Μέσα από την Onex, πώς μπορείτε να δείτε πρακτικά αυτό να συμβαίνει? Πρακτικά, μέσα από την εταιρεία μας, αυτό που έχουμε κάνει στο επόμενο πενταετές πλάνο είναι να δούμε τομείς κρίσιμους, τομείς καινοτομίας και τομείς που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί
και να αξιοποιηθεί η όποια υποδομή βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αποαξίωση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης. Οπότε οι υποδομές βρίσκονται υπό αποαξίωση. Εργατικό δυναμικό, αν δεν έχει φύγει το εξωτερικό, βρίσκεται ουσιαστικά δυστυχώς σε αυτόν τον κάδο που λέμε το μεγάλο, που μεγαλώνει των ανέργων. Οπότε όλο αυτό το μείγμα θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε εμείς. Έχουμε δει γενικά πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Εκεί βέβαια, αν κάποιος περιμένει μέσα σε μια περίοδο κρίσης άμεσες ξένες επενδύσεις απευθείας, ακόμα και να λύνονταν διαμαγείας όλα αυτά τα απίστευτα προβλήματα, τα entry barriers που έχει η ελληνική αγορά, αν μπορούσαμε να τα λύσουμε. Για τις συστημικές στραβλώσεις, ας πούμε, για τη γραφειοκρατία. Ακριβώς, για τα γραφειοκρατία. Για όλα αυτά, αν λύνονταν διαμαγείας, σε μια περίοδο κρίσης οι άμεσες ξένες επενδύσεις, αν δεν μιλάμε για κεφαλαιακές αγορές, δηλαδή κατευθείαν σε παραγωγικές δραστηριότητες, είναι σχεδόν αδύνατες, γιατί σε κανένα μέρος του κόσμου δεν συμβαίνουν έτσι αυτοματοποιημένα. Άρα, τι πρέπει να κάνει ένας επιχειρηματίας? Ένας επιχειρηματίας πρέπει να μετατρέψει τη δικιά του επιχείρηση σε ένα επιχειρηματικό θησαυρό, τον οποίο θα μπορέσει να πείσει αυτούς που ξέρουν, να αξιοποιούν αυτούς τους θησαυρούς, να επενδύσουν και να μπορέσουν να μεγαλώσουν ουσιαστικά. Επομένως, κεφαλαιοποιεί την οντότητά της κάθε ελληνική επιχείρηση για να προσελκύσει, για να πείσει και να προσελκύσει κεφάλαια. Ακριβώς. Εκεί έξω, ακόμα και στην περίοδο κρίσης, όπως είναι η Ελλάδα, υπάρχουν άνθρωποι και επιχειρηματίες με την έννοια είτε του ιδρύματος είτε των private equities, που ακόμα και τώρα ακούνε ιστορίες. Όμως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, η ιστορία που θα πούμε να είναι πάρα πολύ καλή. Και φυσικά, αν η ιστορία που θα πούμε είναι επαναλαμβανόμενη, έχει την ίδια απόδοση με αυτήν στη χώρα του, στην Αμερική, στην Αγγλία, φυσικά το ρίσκο δεν δικαιολογεί την απόδοση. Άρα, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε, θέλουμε ωραίες ιστορίες με απόδοση που δικαιολογούν το ρίσκο. Να σας ρωτήσω, κύριε Ξενοκώστα, εσείς από την εμπειρία που έχετε, οι ιστορίες που πρέπει να πει ένας Έλληνας επιχειρηματίας για να πείσει, αξίζει, πρέπει να είναι το ίδιο καλές με τις ιστορίες που θα πει ένας Βρετανός, παραδείγματι ένας Ολλανδός, ή πρέπει να είναι ακόμη καλύτερες? Θέλω να πω, είναι σαφές ότι την έξωθεν καλή μαρτυρία μας την έχουμε απολέσει τα δύο τελευταία χρόνια, ως ένα βαθμό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, που είστε ένας επιχειρηματίας πετυχημένος στον τομέα του. Πετυχημένος είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εντάξει. Θα μου επιτρέψετε να σας προσδώσω τον όρο, βλέποντας στοιχειωδώς τα μεγέθη της επιχείρησής σας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πόσο εύκολο είναι να υπερβεί τα στερεότυπα και τις επιφυλάξεις των ξένων, πιθανών συνεργατών, πιθανών επενδυτών, πιθανών εταίρων. Δυστυχώς, τα τελευταία δύο χρόνια κάναμε μια πολύ κακή διαφήμιση του εαυτού μας στο εξωτερικό. Και τον κάναμε μόνοι μας. Διαφήμιση, ναι, την κακή την κάναμε μόνοι μας. Αυτή η διαφήμιση είχε να κάνει, θα μου επιτρέψετε να πω, περισσότερο με τις ταραχές, με το κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης, λιγότερο με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Γιατί έχει επηρεάσει αυτό? Θα σας πω. Καταρχήν, το θέμα αξιοπιστίας, αν ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα είναι επιχειρηματίας, πολιτικός, ανεξάρτητα είναι δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός, είμαστε όλοι άνθρωποι Έλληνες. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά κουλτούρας μας ακολουθούν. Αν δηλαδή προς τα έξω προβληθεί ότι ήμασταν αξιόπιστοι και λέμε ψέματα, αν λέμε ψέματα όταν έχουμε τη διαχείριση του κράτους, θα πούμε ψέματα όταν έχουμε την επιχείρηση, θα πούμε ψέματα όταν είμαστε στο δημόσιο. Το στερεότυπο. Άρα ακριβώς. Άρα η κουλτούρα, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανασκευάσουμε μέσα την καθημερινότητά μας. Ότι όταν δίνουμε το χέρι μας, τηρούμε το λόγο μας. Όταν λέμε κάτι, ισχύει αυτό. Αγωνίζεστε γι' αυτό? Βλέπετε να είναι δύσκολο αυτό? Αναγκαστικά γινόμαστε πρεσβευτές και προσπαθούμε να το αποδείξουμε. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά με την Αμερικάνικη αγορά, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, είμαστε πολύ welcome. Λατρεύουν πάρα πολύ την αρχαία Ελλάδα, ακολουθούν τις διδαχές των αρχαίων Ελλήνων, άρα από εκεί ξεκινάμε από ένα σκαλοπάτι και πάνω. Αλλά βέβαια, πάλι επενδύουμε στο ίδιο γνωστό φολκλωρικό πια μοτίβο του αρχαίου ένδοξου παρελθόντος. Είναι λίγο λυπηρό αυτό το για πάρουμε, μια χώρα. Ακριβώς, να το πάρουμε όμως, να το κάνουμε καθημερινότητά μας. Να. Πρέπει να το κάνουμε καθημερινότητά μας. Σε ποιες άλλες αγορές δραστηριοποιήσετε? Βασικά, μέσω της τεχνολογίας δραστηριοποιούμαστε αυτή τη στιγμή και έχουμε συνεργασίες και πουλάμε τα προϊόντα μας σε 14 χώρες. Ο τομέας της τεχνολογίας είναι ένας τομέας ο οποίος θα λέγαμε ότι δεν επηρεάζεται άμεσα από το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες, σαν κουλτούρα, σαν όλο αυτό το οποίο ανασκευάζουμε, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ από τη θέση της χώρας. Ενώ για άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας η γεωπολιτική θέση είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εδώ μιλάμε για συγκριτικό μειονέκτημα. Γιατί το λέτε αυτό? Οι πελάτες μας είναι οι πολύ μεγάλες βιομηχανίες. Είτε η έρευνα και ανάπτυξη που κάνουμε για ανάπτυξη τελικών προϊόντων, είτε για ενδιάμεσων προϊόντων, οι πελάτες μας είναι οι μεγάλες βιομηχανίες.
Στην Ελλάδα είναι ελάχιστες βιομηχανίες που κάνουν R&D και κάνουν πραγματικά παραγωγή δικών τους προϊόντων. Στην Ευρώπη, δυστυχώς ή ευτυχώς για αυτούς, υπάρχει ένας άτυπος προστατευτισμός, δηλαδή είναι δύσκολο και είναι και λογικό είναι μια γερμανική βιομηχανία θα συνεργαστεί με τη γερμανική εταιρεία ανατεχνολογίας. Εντάξει, τώρα μου δίνετε πάσα, θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Κοιτάτε προς Τόκιο, κοιτάτε προς Silicon Valley, πού κοιτάτε? Τόκιο ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα. Συμμετείχαμε ουσιαστικά σε μια πολύ μεγάλη έκθεση, την Anotech, περίπου 5.000 επισκέπτες. Ποιο ήταν το feedback, πώς πήγατε, αισθάνεστε? Το feedback είναι ότι έχουμε εκεί ουσιαστικά απευθύνεται η αγορά στην Ασία κυρίως. Υπάρχει ειδικά από Κορέα και η Ιαπωνία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και μάλιστα όχι μόνο των προϊόντων, το οποίο είναι κάτι το οποίο αναμέναμε, αλλά το επόμενο, για να μπορέσει να κάνει ουσιαστικά follow-up αυτής της κατάστασης, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για συνεργάτες μας, για αντιπροσώπους μας, για διανομής μας. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο ναός της ψηλής τεχνολογίας είναι προς τη μεριά του Ατλαντικού. Εκεί υπάρχει το μείγμα που κάθε ένας θέλει. Θέλει επενδυτές, θέλει και πελάτες. Δεν μου λέτε τώρα, υπάρχει περίπτωση αυτό το μείγμα να προσελκύσει τόσο πολύ την Onex που λόγω της εγκύτητας με τους πελάτες, τους δυνητικούς σας πελάτες, να δούμε να μεταφέρεται και η έδρα της? Σας ρωτώ γιατί είναι μια τάση στις εταιρείες καινοτομίας στην Ελλάδα μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια να μεταφέρουν την έδρα τους για να εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων την εγκύτητα με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Θα σας πω, επειδή είμαστε με την καλή του όρου έννοια πατριώτες, και αγαπάμε τη χώρα μας και αγαπάμε και τους συμπατριώτες μας, το λιγότερο που θέλει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι και επιχειρήσεις να φεύγουν. Σωστό είναι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει κάτι να κάνει για τις κρατήσεις. Αλλά όσο αυξάνονται οι επιχειρήσεις που φεύγουν, μειώνεται εδώ το ποσοστό των υγιών φορέων που μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση αυτής της χώρας. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν είναι η πρώτη σας επιλογή αυτή. Άρα η προτεραιότητά μας είναι, προκειμένου να μεγαλώσει η εταιρεία που θα κάνει καλό και στη χώρα μας και στην έδρα, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε κάποια κομμάτια της εταιρείας εκεί που άπτονται της εγκύτητας στον πελάτη και στους επενδυτές, αλλά το κομμάτι της ανάπτυξης ή της παραγωγής θα το κρατήσουμε εδώ. Και μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω, παρά το γεγονός ότι νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση θα μπορούσαμε να τη συνεχίζουμε για αρκετή ώρα. Είπατε κι εσείς πριν για τους νέους ανθρώπους που φεύγουν από την Ελλάδα. Υπολογίζεται, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ότι έχουν φύγει 140.000 νέοι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ερώτηση λοιπόν, εταιρείες σαν τη δική σας που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, αν βρίσκουν ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό κεφάλαιο. Αν πιστεύετε ότι είναι πρόβλημα για την Ελλάδα αυτό? Θα σας πω. Τους τελευταίους 6 μήνες στον τομέα της νεοτεχνολογίας, δύο διδάκτορες που επανδρώνουν αυτή τη στιγμή, επανδρώνουν εντός εισαγωγικών γιατί η μία είναι η κυρία, την έρευνα και ανάπτυξη της εταιρείας μας. Είναι Ελληνοαμερικάνοι. Είχαν σπουδάσει στην Αμερική και έρχονται εύκολα εδώ. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί που φύγανε μπορούμε να τους γυρίσουμε. Είναι κακό να φεύγουν, αλλά μπορούμε να τους γυρίσουμε. Αρκεί επιτέλους κάτι να κάνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα κίνητρο εδώ στην επιχειρηματικότητα να μπορέσει όχι μόνο να ξεκινήσει. Γιατί το να ξεκινήσει. Πολλοί λένε είναι δύσκολο να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Όχι, το είδαμε και από το ΙΟΒΕ. Είμαστε τέταρτοι στον κόσμο στην επιχειρηματικότητα, αλλά κλείνουν οι επιχειρήσεις. Ακριβώς. Το θέμα είναι για να συνεχίσουν και εκεί δεν φταίει μόνο το περιβάλλον που έχει να κάνει με την πολιτεία. Εκεί φταίμε και εμείς σαν κουλτούρα. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να μεγαλώσει, χρειάζεται φιλοεπιχειρηματική κουλτούρα καταρχήν της κοινωνίας. Άνθρωποι να είναι έτοιμοι να μπορέσουν να ακολουθήσουν ένα σύστημα το οποίο φύση είμαστε αντιδραστικοί. Δηλαδή, ενώ όταν ένας Αμερικάνος ή Γερμανός κάθεται σε μια εταιρεία, το πρώτο που ζητάει, δώστε μου τις διαδικασίες. Μάλιστα. Να τις ξεκινήσω. Ο Έλληνας είναι το πρώτο που πετάει, δεν τις χρειάζομαι γιατί είμαι πανέξυπνος. Αλλαγή κουλτούρας, λοιπόν. Ακριβώς. Να μάθουμε να λειτουργούμε με εγχειρίδια, λέτε, σε κάθε επίπεδο. Βοηθάει για ανατροφοδότηση και για εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξενοκώστα, και ελπίζω να βρουν και πρόθυμα αυτιά εκείνοι που μπορούν να αλλάξουν το κατεστημένο στο συγκεκριμένο τομέα.